Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε, για να γίνεις διάκος, θα πρέπει να εστάσεις στην κάθαρση και να έχει σχεδόν τελειώσει με την κάθαρση. Για να γίνεις ιερέας πρέπει να εστάσεις στο φωτισμό, που είναι το δεύτερο σκαλοπάτι της πνευματικής ζωής. Για να γίνεις επίσκοπος, κανονικά πρέπει να είσαι σε επίπεδο θέωσης, το τρίτο σκαλοπάτι, να βλέπεις δηλαδή το Θεό. Έτσι. Η πνευματική ζωή έχει τρία σκαλοπάτια, τρεις βαθμίδες. Το πρώτο είναι η κάθαρση, δηλαδή να καθαριστούμε από τα πάθη μας. Αυτό που λέγαμε εδώ, να μην δεχόμαστε τους λογισμούς πονηρούς, αισχρούς, βλάσφημους, να μην υποτασσόμαστε στα πάθη, στο θυμό, στις διάφορες επιθυμίες, στις κακές, στη βλασφημία και σε όλους αυτούς τους λογισμούς, τους βλάσφημους. Για να γίνεις διάκος πρέπει να έχεις τελειώσει από αυτά ή σχεδόν να έχεις τελειώσει. Μετά για να γίνεις ιερέας πρέπει να έχεις πάει στο άλλο επίπεδο, να έχεις το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Να έχεις μια στοιχειώδη διάκριση για να μπορείς να φωτίζεις και τα πνευματικά σου παιδιά, έτσι, γιατί ο ιερέας είναι και οδηγός, είναι επιμένας, είναι τσομπάνης, πνευματικός. Και θα πρέπει να οδηγεί σωστά το ποιμνιό. Να το φυλάει από τους λύκους, από τις αιρέσεις, από τις πλάνες, από τις αμαρτίες και τα πάθη, να το οδηγεί πώς να απαλλαχτεί. Αν ο ίδιος δεν έχει απαλλαχτεί από τα πάθη και τις επιθυμίες, πώς θα βοηθήσει τους άλλους να απαλλαχτούν? Δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Ή και αν γίνει, δεν θα λειτουργεί, δεν θα θεραπεύει. Είναι σαν ένα γιατρό, ο οποίος θέλει να κάνει το γιατρό στους άλλους και δεν μπορεί να θεραπεύσει τον εαυτό του. Είναι ο ίδιος άρρωστος και δεν ξέρει ο ίδιος πώς να θεραπευτεί και θέλει να κάνει το γιατρό στους άλλους, να θεραπεύσει τους άλλους. Καταλάβατε? Θεράπευσε πρώτα τον εαυτό σου, γίνεσαι καλά και μετά να δεις αν μπορείς να κάνεις καλά και τους άλλους. Στην εποχή μας όμως, πότε ρεχθμιερείς, τι δεν μπορεί να πρέπει να τους φτιάξουμε. Από τις χριστιανικές οικογένειες θα γίνουν οι σωστοί ιερείς, έτσι. Να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ώστε να βγουν οι σωστοί ιερείς. Μέσα από τις χριστιανικές οικογένειες θα βγουν. Ένας σύγχρονος Ρωμάνος γέροντας, Άγιος άνθρωπος, δεχότανε παράπονα από κάποιες γυναίκες που του λέγανε δεν έχουμε καλούς ιερείς, δεν ζουν σωστά κλπ. Κλπ. Τι να κάνουμε? Και τι τους είπε? Ξέρετε τι τους είπε? Επειδή ήταν και γυναίκες, λέει γεννήστε τους, φτιάξτε τους. Φτιάξτε εσείς καλά παιδιά, μητέρες μπορείτε να γίνετε, να βγουν σωστοί ιερείς. Αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτή η εκοσμίκευση των χριστιανών που σπάνια να σκεφτούν ένα παιδί τους να το δώσουν στο Θεό. Και αν είναι και λίγο έξυπνο, λίγο παίρνει τα γράμματα, σου λέει τι παπάς θα γίνει τώρα. Ας να γίνει ένας γιατρός, να γίνει ένας δικηγόρος, να γίνει ένας μηχανικός, να βγάζει και λεφτά. Ενώ το καλύτερο παιδί σου, το πιο έξυπνο κλπ, το πιο ταλαντούχο, θα έπρεπε να το σπρώξεις να γίνει ιερέας. Γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει ανώτερο αξίωμα στη γη από τον ιερέα και τον αρχιερέα. Ακόμα και από άγγελο είναι ανώτερος ο ιερέας, το ξέρετε? Λέει ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός, άμα περπατάς στον δρόμο, λέει, και δεις έναν άγγελο και έναν ιερέα, πρώτα θα βάλεις μετάνοια στον ιερέα και μετά στον άγγελο. Γιατί? Γιατί ο άγγελος δεν σώζει. Και λύτη η λειτουργία. Ναι, αυτό που κάνει ο ιερέας δεν μπορεί να το κάνει ο άγγελος. Ο ιερέας με τη χάρη της ιεροσύνης που έχει, την ηθική χάρη, μπορεί να μεταβάλει τον άρτο και ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό ο άγγελος δεν μπορεί να το κάνει. Οι άγγελοι είναι στη Θεία Λειτουργία, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνει ο ιερέας, απλώς παρακολουθούν και δοξάζουν το Θεό μαζί με τον ιερέα. Γιατί οι Άγιοι Πατέρες μας είπαν ότι για να μπορέσεις να θεραπεύσεις, θα πρέπει να έχεις κάποιες προδιαγραφές.
Ένας άνθρωπος που είναι τραυματισμένος με σοβαρά αμαρτήματα, σαρκικά για παράδειγμα, ή άλλου είδους, τα οποία είναι απαγορευτικά για την ιεροσύνη, δεν μπορεί να θεραπεύσει. Μπορεί να κάνει τα μυστήρια, έτσι όπως ένας που τελεί και κάνει το τελετουργικό κομμάτι, ας πούμε, του μυστηρίου, εντάξει, αλλά δεν μπορεί να σου δείξει το δρόμο της υγείας, της πνευματικής υγείας, καταλάβατε, δεν μπορεί να σε θεραπεύσει. Εκείνο το πρόβλημα. Γι' αυτό οι πατέρες μας είπανε, υπάρχουν πράγματα που απαγορεύουν την ιεροσύνη και δεν πρέπει να τα καταστρατηγούμε αυτά. Μετά ξέρετε τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κολλήματα ιεροσύνης και μπαίνουν στην ιεροσύνη δημιουργούν σκάνδαλα μέσα στο λαό. Ακριβώς γιατί δεν έχουν θεραπευτεί οι ίδιοι. Και ο λαός φεύγει από την εκκλησία τελείως μετά. Γιατί σου λέει, άμα οι παπάδες είναι έτσι, υπάρχει αυτός ο λόγος. Γιατί να πάω εγώ εκεί πέρα. Εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν. Και δεν λένε ψέματα. Υπάρχουν πολλοί που το δουν. Δεν λένε ψέματα. Για να μην σας πω ότι τα άθεα κράτη, όπως η Βουλγαρία, επίτηδες προωθούσε διαφθαρμένους ανθρώπους στον κλήρο. Τους έκανε παπάδες δηλαδή, διαφθαρμένους ανθρώπους, ανθρώπους του υποκόσμου, για να δημιουργούνται σκάνδαλα μέσα στην εκκλησία και να φεύγει ο κόσμος στην εκκλησία. Καταλάβατε πώς πολεμάει ο διάβολος στην εκκλησία, από μέσα, με διαφθαρμένους κληρικούς. Γιατί κοιτάξτε, ο ιερέας, εκτός των άλλων, είναι μια προσφορά της ανθρωπότητας στο Θεό. Έτσι είναι ένα σκεύος που το δίνουμε ως δώρο στο Θεό. Ο ιερέας πλέον δεν ανήκει στον εαυτό του, όπως και κάθε χριστιανός δεν ανήκει, αλλά πολύ περισσότερο ο ιερέας. Έτσι είναι ένα σκεύος στα χέρια του Θεού και ο Θεός λειτουργεί μέσω αυτού. Όταν έρχεται ένας επίσημος στο σπίτι σου, έτσι, και έχεις να του δώσεις ένα ποτήρι νερό, θα πάρεις ένα ποτήρι που είναι σπασμένο και κολλημένο και θα του δώσεις ή θα διαλέξεις το καλύτερο ποτήρι να του δώσεις. Έτσι δεν είναι. Πολύ περισσότερο στο Θεό. Θα πρέπει να βρούμε το καλύτερο σκεύος. Θα πεις δεν βρίσκουμε, θα βρούμε. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να υπάρχει. Καταλάβατε. Εδώ είναι όλη η προσπάθεια και εδώ ας πούμε φαίνεται αν αγαπάμε τον Χριστό. Μπορεί τώρα να μην έχουμε, αλλά μπορεί σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια να έχουμε. Γιατί τα παιδιά που τώρα είναι 10 χρονών και είναι αγνά και καθαρά, αν τα φυλάξεις, στα 20, στα 25, που είναι ας πούμε το όριο ηλικίας, μπορούν να γίνουν διάκονοι, έτσι. 25 χρονών ένας νέος που είναι καθαρός, που δεν έχει κολλήματα ιεροσύνης, μπορεί να γίνει διάκος και στα 30 να γίνει ιερέας. Έτσι, τα χρόνια περνάνε πολύ γρήγορα. Για να σας πω, και τώρα υπάρχουν, απλώς δεν φανερώνονται, δεν κρύβονται ή δεν τους αναζητούν οι αρχιερείς.